Έχει μαζέψει πολλές πληροφορίες, έχει καταγράψει ντοκουμέντα από το χώρο της τραγωδίας. Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα Πέτρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Εξασφαλίσαμε είσοδο στην είσοδο του λιμανιού για να καταλάβετε που είμαστε. Από το πρωί πήραμε τους δρόμους και κάναμε ένα πολύ μεγάλο διπορικό. Από το πρωί δεν μας επιτρέπαν την είσοδο να πλησιάσουμε στο λιμάνι. Τώρα όμως καταφέραμε να κατεβούμε προς τα κάτω. Πίσω μου, δεν ξέρω τι φαίνεται, αλλά πίσω μου βλέπουμε είναι η κυρία είσοδος, η οποία είναι... Βλέπουμε μια κινητικότητα, Μιχάλη, βλέπουμε πυροσβεστικά οχήματα, βλέπουμε επίσης προηγουμένως πριν σε βγάλουμε στον αέρα, είδαμε και ασθενοφόρα από τις εικόνες που μας στέλνετε μαζί με τον συνάδελφο τον Μάριο τον Κυριάκου. Ακριβώς Πέτρα, αυτό είναι το σημείο εισόδου όπου μπαίνουν διασωστικές ομάδες, τα πυροσβεστικά οχήματα, τα ασθενοφόρα, στρατός και αστυνομία από τον Λίβανο. Από εδώ επιχειρούν, αυτό εδώ είναι η καρδιά της μεγάλης επιχείρησης, αφού πίσω από την πύλη αυτή βρίσκεται το σημείο 0 και το σημείο της έκρηξης. Να πούμε Πέτρα πως δεν μας επιτρέπουν να γυρίσουμε την κάμερα, γι' αυτό τον λόγο δεν μπορούμε να σας δείξουμε κάτι περισσότερο από το σημείο πίσω μας. Ναι, είναι κατανοητό, είναι μια αυτό, περιοχή... Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι... Είναι μια περιοχή η οποία είναι υποπλήρη έλεγχο αυτή τη στιγμή και ασφάλεια και είναι κατανοητό να μην μπορείτε να μας δώσετε μια πιο μεγάλη εικόνα από το σημείο που βρίσκεστε. Να πούμε επίσης Πέτρα πως στην είσοδο του λιμανιού βρίσκονται δεκάδες άτομα, συγγενείς των αγνοωμένων, οι οποίοι περιμένουν καρτερικά τα αποτελέσματα των ερευνών, αν έχουν βρεθεί οι δικοί τους άνθρωποι. Είδαμε δάκρυα στα μάτια τους, ώρες αγωνίας, περνούν ώρες αγωνίας, αλλά δεν μας αφήσανε να καταγράψουμε το σημείο εκεί, να σας το δείξουμε, γι' αυτό σας το μεταφέρω με λόγια. Στο σημείο εδώ καταφέραμε να εξασφαλίσουμε είσοδο, για τον λόγο ότι ήρθαμε να μας δώσει δηλώσεις ο υπεύθυνος της Κυπριακής Αποστολής, ο Λοχίας Γιώργος Ρηρής, τις οποίες θα παρακολουθήσουμε τώρα. Υπάρχει παντού καταστροφή, παντού συντρίμμια, πολλή σωρή από μέταλλα, δύσκολη έρευνα λόγω της κατάστασης που επικρατεί, όμως πιστεύουμε ότι θα πάμε καλά. Θα ενισχυθεί η ομάδα σας με άλλους άντρες από την Κύπρο ή να μείνετε εσείς? Αυτό δεν το γνωρίζω. Προς το παρόν, οι τέσσερις χειριστές της ΕΜΑΚ και οι χειριστές της αστυνομίας επιχειρούμε μαζί. Οι σκύλοι σας έχουν εντοπίσει κάτι μέχρι στιγμής, είχατε κάτι? Όχι, δεν είχαμε κάποια ανένδειξη. Έχουν γίνει έρευνες. Προσπαθούμε να τελειώσουμε τον τομέα ευθύνης μας μαζί με τη διασωστική ομάδα του Κατάρ. Νομίζω αύριο θα έχουμε τελειώσει και το διπλό έλεγχο με σάρωση από άντρες του Κατάρ. Παρακολουθήσαμε λοιπόν, Μιχάλη, τις δηλώσεις του Λοχία.